Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια σου. Γεια χαρά. Εγώ είμαι. Εσύ. Λοιπόν, Κώστας από τη Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Ναι. ΠΑΟΚ. Μπράβο. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω ούτε να συγκρίνω τις ομάδες μας. Ναι. Όπως έχουμε πει, τα ισχυροποίηση είμαστε διαφορετικά μεγέθη. Ποιος είναι ο οποίο μεγάλο μέγεθος. Μην είστε μεγαλύτεροι από εμάς. Ποιος είναι, είπε το παιδί. Ομάδα. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση να μου απαντήσει εσύ ως Ολυμπιακός. Αν είμαι Ολυμπιακός. Να απαντήσει εσύ σαν Ολυμπιακός, θα μεταφράσω. Γιατί θα σου απαντήσω. Λοιπόν, ωραία. Αν φέτος ο ΠΑΟΚ δηλαδή δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός καλός ή κακός έχει κάνει αυτές τις δουλειές μόνος του, πότε θα μπορέσει. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πρώτα πρέπει να φτιάξει ομάδα για να πάρει πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Ρετάκι, μου έχουν βάλει λεφτά. Τι έχετε? Στην Εφτά Θεωρητικά έχουμε βάλει αυτό. Άκουσα με. Ο Σαββίδης πράγματι βάζει λεφτά. Αλλά του τα τρώνε, δεν πάνε καλά οι μεταγραφές του καλοκαιριού. Μπορείς να μου πεις πόσοι παίκτες του ΠΑΟΚ παίζουν από αυτούς που πήρε ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Κανείς. Μόνο μία ερήνη. Για να μην ξέρουμε μεταγραφές του καλοκαιριού δεν έχουν βγει εξ ολοκλήρου. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει καλύτερα. Κάτι μυρίζει μέσα εκεί. Αλλά θέλω να σου πω κάτι με την εκπομπή. Τηλεφωνώ από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Είπα και πριν. Για όλους τους υπόλοιπους στην Αθήνα, Παναθηναϊκούς και Αεκτήρους δεν υπάρχουν. Υπάρχετε μόνο εσείς ο αντίπαλος. Όλοι οι άλλοι είναι φλόροι, ο Παναθηναϊκός δεν έφαγε τέσσερα. Και να σου πω κάτι, την προηγούμενη φορά τους έφταιγε ο Κίζας, λέγανε στον ημιτελικό του κυπέλλου. Πέρυσι με τον ΠΑΟΚ. Τώρα τι τους έφταιγε για αυτό το κετάκι. Περίμενε. Για σένα ποιος είναι ο αντίπαλος? Για μένα είναι μόνο Ολυμπιακός, ούτε άγγελος. Κάτσε ρε φίλε, ένα λεπτό. Το ρώτησε τον Ολυμπιακό. Σαν όπαδος του ΠΑΟΚ. Το ρώτησε τον Ολυμπιακό. Σαν όπαδος του ΠΑΟΚ. Πρέπει ο αντίπαλός σου να είναι η ΑΕΚ. Να κοντεύεις να τη φτάσεις στα πρωταθλήματα. Εμένα δεν πάμε φτάσεις ρε φίλε. Ναι ρε Τάκη, μπορεί να είναι σαν αντίπαλος να φορείς την ΑΕΚ. Αλλά η ΑΕΚ έχει 13 τέκνες. Ρε παιδιά, κάτσε λίγο, ένα λεπτό γιατί θα τρελαθώ λίγο. Άκου τώρα, συγγνώμη φίλε μου, ένα πράγμα να σου πω. Άκου τώρα. Όταν ξεκινάς την οδήγηση, ξεκινάς. Πας από το γαϊδουράκι, θα πας στο ποδήλατο. Άκου, άσε με λίγο. Από το ποδήλατο θα πας στο τρίκυκλο. Πώς ήταν ο Μάκας με το τρίκυκλο. Μετά θα πας στο τετράτροχο, ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο και αφού μάθεις να οδηγάς, θα πας και στη Φεράρι. Τώρα τι μου λες εσύ, ότι είσαι εσύ αντίπαλός μου. Εμένα με ρώτησες αν σε θεωρώ εγώ αντίπαλό μου. Δεν μπορώ να σε θεωρήσω. Αυτή είναι φίλε μου. Εγώ τους... Ναι, άλλο με όλο το σεβασμό. Σέβομαι την κάθε ομάδα. Εσύ κάτσε λίγο ρε. Θεωρείς αντίπαλός φέτος το Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ? Ρε εσύ άκου, διαχρονικά είναι η αντίπαλή μου εμένα. Άκουσε Άκη, αυτός δικαιολογημένα να είναι Ολυμπιακός αντίπαλός του. Εγώ δεν μπορώ να είμαι αντίπαλος. Αυτό λέω. Ναι φίλε μου. Εμένα αντίπαλός μου, άκουσε με ρε φίλε. Εμένα αντίπαλός μου είναι ο Παναθηναϊκός. Και αυτό με το Στάνιο. Άκουσε με. Με το Στάνιο. Γιατί έχει 20 πρωταθλήματα και έχω 44. Και εγώ άμα πάει στα 21 θα στεναχωρηθώ. Αν ο ΠΑΟΚ πάει από τα 2 στα 3 δεν με νοιάζει ρε φίλε. Ναι. Κατάλαβες αγόρι μου. Τι ναι. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Καλά τα λες εσύ. Δικαιολογημένα σου είπα. Εγώ όμως, αν ο Παναθηναϊκός πάει 21 και εγώ μείνω στα 44, θα με πιάσει στεναχώρια. Ενώ άμα το πάρει ο ΠΑΟΚ, τι 2, τι 3. Κατάλαβες, φίλε μου. Καταλαβαίνω τι λες. Φίλε, άκου, με λίγα λόγια, με λίγα λόγια. Τώρα, δεν έχει ελπίδα. Τα χαλούμια, θα αποκλειστούν μερικά τα πόδια. Τυχερά είναι που περάσανε με τέτοιες οπαλίες και μας βγήκαν και περηφανεύονται. Ο Παναθηναϊκός πάει κάθε μέρα και χειρότερα να καταστραφεί το λεωφορείο που τρώει στην Τούμπα τις τελευταίες 4 φορές που είστε. Και τράμπαλα τρώει, δεν ξέρει τι έχει μαζέψει ο Ισουλίδης στο κεφάλι του. Ο μόνος αντίπαλος, ο οποίος τα επόμενα χρόνια με τον ΠΑΟΚ θα μπορούμε να συγκρουστούμε και θα μπορούμε να κατακτούμε πρωταθλήματα, αν μπορέσουμε να τα κατακτήσουμε, είναι ο Ολυμπιακός. Μόνο ο Ολυμπιακός είναι οργανωμένη ομάδα από την Αθήνα. Και οπαδικά και ομαδικά. Οπαδικά όλοι οι άλλοι δεν υπάρχουν για μας. Λοιπόν. Μόνο ο Ολυμπιακός υπάρχει. Εντάξει. Αυτό το έχετε δείξει όλα τα χρόνια, γι' αυτό και εμείς δείτε την Τούμπα μόνο με τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό έχετε μίσος κατά τον Ολυμπιακό. Εμείς δεν σας έχουμε μίσος. Φίλε. Εμείς δεν έχουμε μίσος με κανένα οπαδό. Απλά είμαστε η καλύτερη ομάδα από το 31 που άρχισε το πρωτάθλημα. Άσε με λίγο. Α, περίμενε. Αυτά τα περί διευθυντές που λένε οι Παναθηναϊκοί και οι Εξήγητες είναι ψέματα, είναι προπαγανδίδες. Φίλε μου, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που λες εσύ είναι πολύ σωστό. Αυτό λέγαμε ακριβώς προηγουμένως. Κάθε ομάδα, όσο μικρή, μεγάλη, μεσαία και να είναι, με τον Ολυμπιακό τα έχει. Με τον Ολυμπιακό θα κάνει το καλύτερο του παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό θα τα δώσει όλα. Έτσι. Με αυτή τη λογική και ο ΠΑΟΚ κάνει τα ίδια ό,τι κάνουν και οι υπόλοιποι. Από εκεί και πέρα, σου λέει ο Τάκης ένα άλλο.
Εσύ καλά κάνεις και με θεωρείς αντίπαλό σου. Δικαιολογημένα. Δικαιολογημένα. Έτσι. Είμαι ψηλά, θες να με φτάσεις. Θεμητά, θεμητά, ανάλογα πώς το βλέπει κανείς. Από εκεί και πέρα, εμένα με ρώτησες. Δηλαδή, φίλε, άλλο, σε βλέπω σαν αντίπαλο. Ρε, σε βλέπω σαν αντίπαλο. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αντίπαλο σου. Σου λέω ότι εγώ, αυτή τη στιγμή θα πάω οξύς, λέω ότι κοιτάω μπροστά και λέω ότι κάποια στιγμή θέλω να φτάσω, να έχω κι εγώ αργότερα πρωταθλήματα σε αρχή και ολυμπιακό πρωταθλήματα. Ποτέ, να σου πω κάτι άλλο. Ωραία. Για πες μου εκεί πέρα, μια και λες για τους αεξίδες και τους Παναθηναϊκούς. Τον Άρη δεν τον έχεις υπόψη σου καθόλου. Τον έχεις βγάλει απ' έξω. Τον Άρη τον έχω υπόψη μου. Μια ομάδα η οποία τάκι μου παίζει στην Β' Εθνική, έχει μείνει 2 χρόνια. Κάτσε, άσο τώρα, έπαιξε μια χρονιά. Συνολικά όλα τα χρόνια ο Άρης είναι αντιπαλό σου, μια και είναι στην πόλη σου. Και έχει παραπάνω πέρα. Στα χαρτιά, όπως είναι και εσένα ο Παναθηναϊκός. Γιατί φέτος ο Παναθηναϊκός κατάφερε όπως κατάφερε να σε κερδίσει που γελάει τα βαζελάκια στην ΕΦΟ 1-0 με κλωτοσκόπου και κέρδισε 1-0 κατά τύχη. Θα πει το Καρασκάκι, θα πάει καμιά εξάρα και μετά θα λένε άμα σε έφυγε η διαιτησία, άμα σε έφυγε ο ένας, άμα σε έφυγε ο άλλος. Είναι αντίπαλος όμως. Και εμένα ο Άρης, αν ανεβεί το χρόνο στην πρώτη εθνική και πει να παίξει με την τούπα με την ομάδα που έχω εγώ τώρα και με την ομάδα που έχει αυτός, θα φάει 5 κολάκια. Και λάβει υπόψη σου τάκι ότι τα τελευταία 5 χρόνια πριν το Σιάρι σκύβει την τούπα, έφαγε 4 γκολ την μια, 4 γκολ την άλλη, 3 γκολ την άλλη, δηλαδή δεν το αφήσαμε. Εντάξει, να σου πω, κοίτα, τον έχει σαν δυναμία. Ο Άρης έχει 3 πρωταθλήματα όμως. Ναι, άκουτα. Φίλε, να σου πω και κάτι. Και στο μπάσκετ σε ξεσκίσει ο Άρης. Απλά, τώρα δεν είναι άκουτα. Πρέπει να σεβόμαστε τον κάθε αντίπαλο, σε όσο χαμηλά και να είναι, έτσι. Και να μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Δεν μπορεί τώρα, να συγκρίνεις την ομάδα του ΠΑΟΚ με του Άρη, που ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει ένα μπάτζετ 40-50 εκατομμύρια και ο Άρης τώρα φυτοζωή. Εντάξει, τα ονόματα είναι τα ίδια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο, μην φύγεις, ένα λεπτό. 25 Φεβρουαρίου παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ποιος θα νικήσει. Πρόσεξε τι θα πεις. Τα έχουμε πάει καλά μέχρι τώρα. Πρόσεξε τι θα πεις. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Είπες ότι είμαστε καλύτεροι. Πες μου ποιος θα νικήσει. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πιστεύω ότι φέτος, παρόλο που σου λέω ότι είσαι μεγαλύτερο μέγεθος, μπορεί λόγω του κόσμου, λόγω του ότι ακόμα το Ολυμπιακό θα γεμίσει το γήπεδο και λόγω του ότι φέτος ο Ολυμπιακός δεν είναι Ολυμπιακός τον προηγούμενο χρόνο. Πες το και το κυριότερο. Μπορεί να κερδίσουμε. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η οποία μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να μεταμορφωθεί και να κερδίσει την Τούμπα και 0-2 και 0-3. Μπράβο, πες το πια. Λοιπόν, ωραία. Έγινε, φιλαράκο. Οκ. Αυτό που θέλω να πεις το είπες. 0-2-0-3. Το είπες. 0-2-0-3. Σου εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Το είπες. 0-2-0-3. Ευχαριστώ. Καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα. Χριστούγεννα. Λοιπόν. Και πάμε τώρα στην ουσία. Επειδή... Όλα ουσία. Ναι, όλα. Ήταν και αυτά που είπες. Σωστό. Φίλε Ολυμπιακός, δεν παλεύετε ρε φίλε. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Κοιτάξτε τώρα, εκτός από το ποδόσφαιρο που μιλάγαμε, όλα του τα αθλήματα. Όλα τα χρόνια. Όχι, μην οι άλλοι έχουν βγάλει ψεύτικο ύμνο. Παντοτινέως, πώς το λένε, πρωταθλητής. Ψεύτικο είναι αυτό. Παιδιά, να κοιτάξτε την ιστορία σας. Κοιτάξτε την ΑΕΚ με τον Χρυσοβιτσιάνο. Κοιτάξτε, δηλαδή είναι στίγματα που έχουν μείνει. Γάμα Εθνική στα 4. Το σημαντικότερο, άκου. Η διαφορά του Ολυμπιακού με τις άλλες ομάδες. Φίλε μου, ΠΑΟΚΤΖΙ και όλοι οι άλλοι που μας βλέπετε των άλλων ομάδων είναι ότι το έχει ξανακάνει. Είναι σημαντικό. Το έχει ξανακάνει και δεν το έχει κάνει μια φορά, έτσι. Το έχει κάνει, ξέρει πώς θα το κάνει. Ο Ολυμπιακός όταν πάει για πρωτάθλημα έχει τη βολή του. Εσείς έχετε τη βολή σας όταν είσαστε δευτερότητη, τριτοτέταρτη, τετρατοπέμπτη. Έτσι όπως έχει μάθει ο καθένας. Μόλις πάτε μια θέση παραπάνω, τα χάνετε. Ξέχασα να πω την περασμένη εβδομάδα, αλλά τώρα μου το θύμισε ο ΠΑΟΚΤΖΙΣ, τους ψεύτικους πανηγυρισμούς των παικτών του ΠΑΟΚ στην Ξάνθη. Παιδιά, άμα τους δείτε τώρα, τους βάλετε στο ναι, ναι, φαίνεται υποκρισία σε όλο το μεγαλύτερο. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Γελάγανε ψεύτικα. Δηλαδή, για να πάρετε χαμπάρι πώς... Ναι, είναι σαν να γελάς ενώ ξέρεις το ανέκδοτο. Δηλαδή ξέρεις το ανέκδοτο, ναι. Λέει, εντάξει, ένα ανέκδοτο, εγώ το ξέρω. Ναι. Έτσι, για γελάσεις, το ανέκδοτο έχει μια έκπληξη, μια τέτοια, έτσι.
το ξέρω εγώ το ανέκδοτο και ξεκαρδίζομαι σαν να το άκουσα πρώτη φορά. Λοιπόν, εσύ ο Παουτζής που πήρες... Πάει με τον Παουτζή, έχει κι άλλους. Όχι, άσε. Έχει το δικαίωμα να παίρνει κάθε φορά. Ο άλλος που δεν έχει δικαίωμα... Ποιος? Ο Βλάκας, ο Καστοριά. Δεν βριζάκι. Του λέω ότι είναι, ο άνθρωπος είναι καγκά. Πώς θα σου το πω, δηλαδή. Δεν παίζεται. Δηλαδή, ο πατέρας σου έκανε λάθος όταν γεννήθηκες. Έπρεπε να σου βάλει κίτρινη μπάλα, πράσινη μπάλα, κόκκινη μπάλα, μαύρη μπάλα. Ναι. Αφού πήγες στη μαύρη μπάλα, έπρεπε να σε πάει στο ψυχίατρο κατευθείαν. Και μετά από 30 χρόνια, ο Τάκης και ο Άκης. Τι έβαλες κι άλλη μπάλα. Κάθονται στην ομάδα του. Έβαλα και την ομάδα του ΠΑΟΚ. Πάμε σε άλλο μπιλιάρδο, πάμε στο Αμερικάνικο. Αν πάμε στη μαύρη μπάλα. Λοιπόν. Και κάθεται μετά από 30 χρόνια που μεγάλωσε. Σαν γελάδι όρθιο που είσαι ένα γελάδι. Στο Φώτη το έχουμε κάνει το τεστ. Ναι, το έχω κάνει με μπα στο τεστ. Και κάθεται μετά από 25 χρόνια. Δηλαδή τα πνευμόνια μου, τα σηκώτια μου τα έχουν πλησιάσει από τα νεύρα μου. Λοιπόν. Άκου τώρα με τις μπάλες. Ρετάκι, πώς το έκανες αυτό με την τετάρτη μπάλα. Επειδή... Από άλλο μπιλιάρδο που φέρε στην 8, που φέρε. Δεν υπάρχει μαύρη μπάλα στον μπιλιάρδο. Λοιπόν, αυτές είναι οι ομάδες. Δεν θα βάλεις την τετάρτη μπάλα. Γι' αυτό την έβαλα ειδικά. Δεν θα την ούτε για παράδειγμα. Οι ομάδες είναι τρεις. Μόνο σου τα λέγεις. Μια ομάδα με δύο πρωταθλήματα βάλουμε και μπάλα. Καλησπέρα.